Σήμερα θα δούμε δύο τρόπους να τραβάς φωτογραφίες απομακρυσμένα. Ένας με Apple Watch και ένας εάν δεν έχεις Apple Watch. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Πριν σας πω τα σχετικά που ξέρετε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο, μπλα μπλα, θέλω να σας πω ότι Δευτέρα, 7 Ιουνίου, θα κάνουμε live. Έρχεται το WWDC και θα κάνουμε live στο YouTube, αν όχι στο YouTube, στο Twitch. Θα σας ενημερώσω, θα ξεκινήσουμε στο YouTube και θα πάμε στο Twitch μάλλον. 8 ώρα είναι το event, 7.30 ώρα σας περιμένω όλους για να κάνουμε μαζί το event της Apple. Μάλλον θα παρουσιαστούν καινούργια MacBooks και άλλα ωραία πραγματάκια που είναι να παρουσιάσουν. Φυσικά, αν σας αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server και φυσικά Instagram και TikTok για να μην χάνεις νέα για iPhone αλλά και όχι μόνο. Σήμερα θα σας δείξω λοιπόν δύο τρόπους τους οποίους μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες από το iPhone απομακρυσμένα χωρίς να χρειάζεται να πατήσετε το κουμπί του κλίστρου, δηλαδή το κλικ πάνω στην οθόνη σας. Θα μου πεις, πολλές φορές το έχεις χρειαστεί, ειδικά σε φίλους και παρέες που μαζεύεστε και θέλετε να βγάλετε μια μακρινή φωτογραφία. Τώρα θα σου δείξω τον τρόπο τον οποίο μπορείς εύκολα εάν έχεις Apple Watch και αν δεν έχεις Apple Watch. Πάμε να δούμε πρώτα τον τρόπο του αν έχεις Apple Watch. Πηγαίνουμε λοιπόν στο Apple Watch, πατάμε να ανοίξουμε τις εφαρμογές και στις εφαρμογές βρίσκουμε την εφαρμογή της κάμερας. Είναι αυτή εδώ πέρα ακριβώς. Και σου έχει την κάμερα σου. Βλέπεις ό,τι βλέπει το κινητό σου, το βλέπει και η κάμερα του Apple Watch. Αν εσύ πατήσεις κλικ, βγάζεις φωτογραφία. Μπορείς να προσθέσεις 3 δευτερόλεπτα για να μπορέσεις να πας να στηθείς κιόλας. Οπότε την ώρα που έχεις το κινητό σου, λες τους άλλους καδράρουμε. 3, 2, 1, κλικ και τραβάς τη φωτογραφία που θες. Παπ και βγαίνει. Easy. Τώρα, μπορείς να πας επίσης στις ρυθμίσεις, να βάλεις μπροστινή πίσω κάμερα, το επιλέγεις από εδώ. Μπορείς να βάλεις flash ενεργό, ανενεργό. Μπορείς να βάλεις HDR, μπορείς να βγάλεις το HDR, ό,τι ρύθμιση μπορείς να κάνεις από το κινητό σου, βασικά τις πιο βασικές, όχι όλες, να τις έχεις και από το Apple Watch σου. Οπότε λοιπόν μπορείς εύκολα να βγάζεις φωτογραφίες έτσι. Δεύτερος τρόπος και πάρα πολύ δυνατός είναι μέσω του φωνητικού ελέγχου. Ο φωνητικός έλεγχος πλέον έχουμε πει ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα. Από το iPhone 3GS βασικά και μετά υπήρχε φωνητικός έλεγχος, αλλά δεν είχε τόσες πολλές λειτουργίες. Πλέον όμως έχεις άπειρες λειτουργίες. Μία από αυτές τις επιλογές που μπορείς να κάνεις μέσω του φωνητικού ελέγχου είναι φυσικά να μπορέσεις να βγάλεις φωτογραφίες. Έτσι λοιπόν θα κάνουμε μία προσαρμοσμένη λειτουργία στο φωνητικό έλεγχο που θα βάλουμε εμείς το πώς θα χειρίζεται το κινητό μας ο φωνητικός έλεγχος. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να το ρυθμίσεις εσύ και από τη στιγμή που θα το ρυθμίσεις μετά θα του λες μια λέξη και θα κάνει αυτή την πράξη που εσύ θέλεις ουσιαστικά. Μη σας μπερδεύω, πάμε να δούμε το πώς γίνεται. Τώρα πάρα πολύ εύκολα πάμε. Φυσικά ρυθμίσεις. Βρίσκουμε την προσβασιμότητα περίπου στην μέση. Θα μας λέει φωνητικός έλεγχος. Είναι εδώ ακριβώς. Τον επιλέγουμε και βλέπετε ότι είναι ανενεργός. Πρέπει να τον ενεργοποιούμε ή να τον απενεργοποιούμε όταν θέλουμε να τον χρησιμοποιήσουμε. Για την ώρα τον αφήνουμε κλειστό. Θα πάμε προσαρμογή εντολών και στην προσαρμογή εντολών θα πατήσουμε προσαρμογή. Στην προσαρμογή βλέπετε ότι εγώ έχω κλικ και open. Με το κλικ τραβάει φωτογραφία και με το open ανοίγει το κινητό μου. Εδώ κάνεις δημιουργία νέας εντολής. Να διαγράψω την παλιά εντολή, να τη φτιάξω μαζί. Πατάς δημιουργία νέας εντολής και εδώ πέρα στην φράση βάζεις τη φράση που θέλεις να βγάλει το κινητό σου φωτογραφία. Μπορείς να βάλεις κλικ, μπορείς να βάλεις Λευτέρης, Παντελής, Κώστας, να κάνεις πλάκα στους φίλους σου, οτιδήποτε γουστάρεις. Βάζουμε λοιπόν τη λέξη κλικ. Και λέει δεν έχει οριστεί ενέργεια. Αν πατήσουμε τις ενέργειες, λέει εισαγωγή κειμένου, εκτέλεση προσαρμοσμένης χειρονομίας ή εκτέλεση συντόμευσης. Εμείς θα πατήσουμε εκτέλεση προσαρμοσμένης χειρονομίας. Εδώ πέρα σου έχει το να πατήσεις tap σε οποιοδήποτε σημείο θέλεις και όταν εσύ λες τη λέξη θα κάνει tap σε εκείνο το σημείο. Έτσι λοιπόν εμείς στο περίπου βλέπουμε ότι όταν ανοίγεις το κινητό σου και τη φωτογραφική σου κάμερα, στο περίπου η φωτογραφική σου είναι κάπου εδώ. Δηλαδή, αν πάμε στην κάμερα μας, είναι περίπου εδώ. Να υπολογίσετε περίπου ένα δάχτυλο και πάνω. Άρα πηγαίνουμε εδώ πέρα στην εκτέλεση, πατάμε
προσαρμοσμένη χειρονομία και έχουμε ένα δάχτυλο και πάνω. Άρα είναι εδώ περίπου. Και πατάμε κλικ εδώ. Πατάμε αποθήκευση. Και μόλις τελειώσουμε πατάμε την αποθήκευση. Έτσι λοιπόν εγώ τώρα αν πάω πίσω και ενεργοποιήσω το φωνητικό έλεγχο από εδώ και πάω στην κάμερά μου και ανοίξω και πω τη λέξη κλικ, το κινητό μου τραβάει φωτογραφία. Θέλει λίγο δυνατά η αλήθεια είναι να το πείτε γιατί τώρα δεν το έχω το κινητό σε κατάλληλο σημείο, αλλά πάρα πολύ εύκολα μπορείς πλέον να τραβάς φωτογραφίες λέγοντας τη λέξη κλικ και τραβάει τη φωτογραφία που θέλεις. Πένα. Μπορείς επίσης να βάλεις οποιαδήποτε λέξη θέλεις, έτσι. Δηλαδή, κλικ! Ποπ! Κλικ! Ποπ! Κι άλλοι. Όσες φωτογραφίες θέλετε το κινητό θα βγάλει. Τώρα θα μου πεις, θα χρειάζεται κάθε φορά να πηγαίνω ρυθμίσεις, φωνητικός έλεγχος, ενεργοποίηση φωνητικού έλεγχου για να τον ανοίγω. Φυσικά και όχι, προφανώς υπάρχει και ο εύκολος τρόπος. Γιατί είμαστε εδώ πέρα για να κάνουμε με τον εύκολο τρόπο τα πάντα όλα. Ρυθμίσεις, κέντρο ελέγχου. Στο κέντρο ελέγχου κατεβαίνουμε κάτω και βρίσκουμε εκεί που λέει συντομεύσεις προσβασιμότητας. Εγώ το έχω ενεργοποιημένο, θα το έχετε κάπου εδώ, το πατάτε, συντομεύσεις προσβασιμότητας, το συν και πηγαίνει επάνω. Τώρα κατεβάζουμε από επάνω το κέντρο ελέγχου και βλέπετε εδώ πέρα ότι υπάρχει το σηματάκι με τα χεράκια. Το επιλέγουμε και λέει ανοίξτε τις ρυθμίσεις για ενεργοποίηση των συντομεύσεων προσβασιμότητας. Πατάμε εδώ πέρα που λέει ανοίξτε τις ρυθμίσεις και μας ανοίγει αυτόματα τις ρυθμίσεις. Εδώ μπορείς να προσθέσεις οτιδήποτε θέλεις. Εμείς θα προσθέσουμε το φωνητικό έλεγχο. Και πατάμε πίσω. Ξανακατεβάζουμε το κέντρο ελέγχου, πατάμε εδώ και βλέπετε φωνητικός έλεγχος. Τώρα μόλις τον ενεργοποιήσουμε και πάμε στην κάμερα και πούμε τη λέξη κλικ, το κινητό μας θα βγάλει φωτογραφία. Τόσο απλό. That's it. Τώρα πλέον δεν χρειάζεται να λες σε κάποιον να τραβήξει φωτογραφία ή δεν χρειάζεται σε κάποιος από την παρέα να λείπει από τη φωτογραφία. Τώρα μπορείς να τραβάς όλη την παρέα, να βγαίνετε όλοι μαζί, απομακρυσμένα, εύκολα και γρήγορα. Τιμίο. Τέλειο. Κολπάρα. Φανταστικό κόλπο. Τέλειο. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν κι άλλα τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like φυσικά, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα επόμενο βίντεο. Επίσης, λέρευσε με στο Twitch, Discord server, αλλά TikTok και Instagram για να μην χάνεις tips και tricks για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.